Εσύ θα είστε υποψήφιο. Ναι, γιατί πιστεύω ότι η δύναμη για έναν πολιτικό είναι αυτή που του δίνει ο λαός. Η έδρα του δηλαδή στη Βουλή. Η εκλογή του στη Βουλή είναι αυτό ακριβώς το οποίο είναι η μόνη δύναμη την οποία έχει στην πολιτική του διαδρομή. Αυτό έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου και πραγματικά το πιστεύω. Στην πρώτη Αθηνών, όπως και την πρώτη. Δεν θα έχετε πρόβλημα, φαντάζεστε. Σας βοήθησε η παρολίγων υποψηφιότητα. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση τώρα με τ' άλλο. Νομίζω ότι η διαδρομή μου και η σχέση μου με τους πολίτες της Αθήνας είναι δεδομένη και, όμως... και δοκιμασμένη, θα έλεγα. Εντάξει, αλλά αν κύριε Παπουτζή, η παρολίγων υποψηφιότητα είχε και πολιτικά χαρακτηριστικά και είχε. Δεν βάζει κανείς υποψηφιότητα χωρίς να υπάρχει από πίσω ένα πολιτικό πλαίσιο, ας πούμε. Το οποίο εκφράστηκε. Ναι, το οποίο εκφράστηκε. Πώς μπορεί να ενταχθεί, ας πούμε, υπό την ηγεσία ενός προσώπου με το οποίο διαφωνείτε. Διαφωνείτε σε αρκετά πράγματα. Μα, για τον κύριο Βενιζέλο λέω. Μα κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η δύναμη του Πασόκ είναι η πολυσυλλεκτικότητά του. Εγώ πιστεύω στο μεγάλο, το ανοιχτό, το δημοκρατικό πολιτικό κόμμα, το οποίο λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορούν να εκφράζονται όλες οι κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να διαμορφώσουν μια συνολική πρόταση νέας προοπτικής για τη χώρα. Δεν θα ήσασταν υπέρ του να γίνει μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των συντρόφων σας, πρώην βουλευτών και πρώην υπουργών, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το Πασόκ, έχουν συγκροτήσει και πολιτικό φορέα λόγια. Για την κυρία Κατσέλη και για τον κύριο Καστανίδη. Εκείνοι κάναν τις επιλογές τους. Από εκεί και πέρα, ο καθένας τραβάει τον δρόμο του και. Εγώ πιστεύω ότι στην πολιτική όπως και στη ζωή πάντοτε υπάρχουν διάφοροι σταθμοί που ξαναβρίσκονται οι άνθρωποι μαζί. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή πιστεύω βαθιά στην αναγκαιότητα για τη σύγχρονη Ελλάδα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας, έχω την γνώμη και την βεβαιότητα ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν προοδευτικοί άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν στο μέλλον να βρεθούν μαζί. Να βρεθούν ξανά και να δώσουν τη μάχη για την Ελλάδα. Το λέτε της για το άμεσο μέλλον αυτό, ναι, ή για. Γιατί αν λέτε προοδευτική διακυβέρνηση, είναι σαν να μου λέτε ότι εγώ με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή διακυβέρνηση θα κάνω. Όχι, με συγχωρείτε. Εγώ πιστεύω ότι και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν προοδευτικοί άνθρωποι. Όπως άνθρωποι, ναι, αλλά συλλογικότητα μετράει. Εγώ σας μίλησα για προοδευτικούς ανθρώπους και σας μίλησα για ανθρώπους που βρίσκονται σε όλα τα κόμματα. Θα μπορούσε άρα να ξαναγίνει το πείραμα μετά τις εκλογές. Ανάλογα με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών μετά. Ναι, με αυτό που φαίνεται τώρα μέχρι τώρα από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Βλέπουμε ένα σκηνικό. Όχι, να στείλει. Επιτρέψτε μου να πιστεύω στην μεγάλη δημοσκόπηση της Δημοκρατίας, ναι, που είναι η κάλπη. Είναι, ναι, οι εκλογές, είναι ο πολίτης. Προφανώς, αλλά εσείς μας καλείτε να ψηφίσουμε. Τα κόμματα μας καλείτε να ψηφίσουμε τους πολίτες, να ψηφίσουμε το κάθε κόμμα, προτείνοντας κάτι. Κάτι, ναι, στο επίπεδο της πολιτικής εξουσίας εννοώ. Φυσικά. Εσείς θέλετε δηλαδή, επιδιώκετε να είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα. Εντάξει. Για να κάνει τι. Επειδή δεν θα έχει κανείς αυτοδυναμία, να κάνει τι. Να κάνει κυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Να κάνει κυβέρνηση με την αριστερά, μια κεντροαριστερή κυβέρνηση. Να κάνει τι. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί κανείς να προδιαγράψει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και το αν θα υπάρχει αυτοδυναμία ή όχι. Κύριε Παπουτζή, τώρα. Εντάξει. Να μια κρίση στο σύστημα που είναι ολοφάνερη. Εγώ σας μιλώ για μια πολιτική προσέγγιση. Να. Το κάθε κόμμα προσέρχεται ενώπιον του ελληνικού λαού με τις δικές του προτάσεις. Το δικό του πρόγραμμα, τη δικιά του θέση. Τα στελέχη του, τους ανθρώπους του, τις ικανότητές τους, τις δυνατότητές τους και τα αποτελέσματα της δικιάς τους πολιτικής. Λοιπόν, το Πασόκ προσέρχεται με αυτό το πλαίσιο σε αυτές τις εκλογές, που περιλαμβάνει από τη μια πλευρά τη δικιά μας προσέγγιση όσον αφορά τα πολιτικά ζητήματα, που είναι βασισμένα στις δικές μας ιδεολογικές και πολιτικές προσεγγίσεις, προσαρμοσμένα οπωσδήποτε στη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι, όπως όμως, δηλαδή το μνημόνιο είναι βασισμένο. Αυτό πήγα να σας πω. Προσαρμοσμένο όμως μέσα στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις δεσμεύσεις της χώρας, όπως έχουν προκύψει μέσα από τις δανειακές συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα. Δηλαδή αυτό είναι η πολιτική σας, το μνημόνιο. Όχι, 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 όχι. Γιατί όχι, σε καμία περίπτωση. Σας, γιατί δεν σας έδωσα ψήφο να εφαρμόσετε τις εντολές της Τρόικας. Λέει εδώ ένας ψηφοφόρος σας. Είμαι βέβαιος όμως ότι συμφωνεί ο ψηφοφόρος ότι η εντολή την οποία έδωσε το Γιώργο του Παπανδρέου και το Πασόκ ήταν να διασώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία που την έχει οδηγήσει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το έκανε. Αυτό το διαβάζει ο Παπανδρέου και μου λέει την αποτέλειωσα τη χώρα, το Πασόκ. Εντάξει, την κατέστρεψε η Νέα Δημοκρατία και την αποτέλειωσα εγώ. Εγώ θέλω να μένω στο αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα η Ελλάδα είναι όρθια. Ο ελληνικός λαός έχει κάνει θυσίες, πολύ μεγάλες θυσίες. Και θα κάνει και άλλες, κύριε Παπουτσί. Εδώ ακούμε συνεχώς για μέτρα, μέτρα, μέτρα. Τα μέτρα όλα θα έλεγα ότι καλύτερα να προπαγανδίσουμε τι χρειάζεται για να μην πάρουμε μέτρα και καλύτερα να μην, και από το να προπαγανδίσουμε τα μέτρα αυτά
θεωρώντας δεδομένο ότι δεν θα πετύχουμε κανένα από τους στόχους. Είναι δεδομένο αυτό. 11,5 δισεκατομμύρια, άλλοι τα ανεβάζουν στα 15 δισεκατομμύρια. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να τα μαζέψετε. Κοιτάξτε. Να μαζέψει χώρα, ότι... κυβέρνηση, όποιος. Μα βεβαίως. Αυτό όμως πρέπει να γίνει μέσα από τη μείωση των δαπανών. Και αυτή είναι η προσπάθεια την οποία θα κάνει η κυβέρνηση. Κάνει η κυβέρνηση ήδη. Είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες. Μην ξεχνάμε ότι εδώ δεν είναι, όλα αυτά είναι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται με την συνεργασία ή την επιβολή σε ορισμένες περιπτώσεις των εταίρων μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο. Εσείς πιστεύετε ότι έχουμε ξεφύγει. Έτσι, υπάρχει διοίκηση, υπάρχει κοινωνία που αντιδρά, υπάρχει κοινωνία η οποία συμμετέχει ή όχι. Φωνές από το εξωτερικό. Η χώρα έχει ξεφύγει από, από το επίπεδο, από την περίπτωση, την πιθανότητα της χρεοκοπίας. Η χώρα δεν έχει ξεφύγει από το. Και όποιος το λέει αυτό, νομίζω ότι μάλλον είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ο κίνδυνος υπάρχει, είναι μπροστά μας. Εκείνο το οποίο έχουμε κάνει όμως είναι να έχουμε πετύχει την μεγαλύτερη ρύθμιση χρέους που έχει γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό τι σημαίνει. Αλλά δεν φτάνει. Όχι, βέβαια δεν φτάνει. Ακούμε σήμερα το σύμβουλο της κυρίας Μέρκελ που λέει χρειάζεται και άλλο κούρεμα, λέει παιδιά. Φυσικά. Το καλοκαίρι. Ένα λεπτό. Η κυρία Μέρκελ και οι Γερμανοί γενικότερα καλά θα κάνανε όταν ζητούσαν εκείνοι που γνωρίζουν τα των οικονομικών ότι έπρεπε να γίνει το κούρεμα και να διάρθρωση του χρέους στην αρχή της ελληνικής κρίσης να το επιτρέπανε. Και να τα αφήσουν τώρα αυτά κατόπιν εορτής να συνεχίζουν συνέχεια αυτή την πίεση. Το είπε χθες ο κ. Δρουμελιώτης αυτό που λέτε. Ότι από το 10 συζητείτε το θέμα βεβαίως. Αυτό. Αλλά τότε μόνο όποιος τολμούσε να μιλήσει στην Ελλάδα γι' αυτό, του βάζατε πιπέρι, κύριε Παπουτσί. Όχι, με συγχωρείτε. Τολμούσε να μιλήσει για αναδιάρθρωση. Με συγχωρείτε πολύ. Το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι μέλος της. Του ευρώ και της Ευρωζώνης, δεν ήταν ζήτημα μόνο εθνικής απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης. Ήταν αποτέλεσμα των αποφάσεων που έπρεπε να ληφθούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό ακριβώς έκανε ο κύριος Παπανδρέου και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα αυτό το αναδείξαν ως ένα ζήτημα της Ευρωζώνης. Για πάμε στην Λίνα Καρακιτσάκη, στο ΟΑΚΑ. Έλα, καλό. Πού, κοίτα κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα. Αθλητισμός, πολιτισμός και εθελοντισμός σε πολύ λίγα λεπτά εδώ στο παρκέ του κλειστού γηπέδου μπάσκετ του Ολυμπιακού Σταδίου ενώνουν τις δυνάμεις τους με χιλιάδες μαθητές ενάντια στη μεγαλύτερη βιομηχανία εγκλήματος σήμερα, στην εμπορία ανθρώπων. Ο κύριος Κώστας Παταβούκας, ειδικός γραμματέας διατροφής και άθλησης του Υπουργείου Υγείας, το οποίο σε συνεργασία και με άλλα υπουργεία αλλά και πολλούς οργανισμούς και υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια. Είναι εδώ να μας μιλήσει για την εκδήλωση. Κύριε Παταβούκα, η εμπορία ανθρώπων είναι μια αλυσίδα. Και όλοι εμείς οι Κρήκοι. Και σήμερα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα, να σπάσουμε αυτή την αλυσίδα ακριβώς. Όπως καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Μέγα γιατί συμμετείχε πολύ ενεργά στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης που κάνουμε. Και σε μια πολύ ευαίσθητη κοινωνική ομάδα όπως είναι οι μαθητές, δηλαδή οι νέοι μας. Οι μελλοντικοί πελάτες ενός οργανωμένου συστήματος, το οποίο διακινεί παράνομα και εμπορεύεται ανθρώπους, με τζίρο δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Ο στόχος είναι σήμερα να μάθουν τα νέα παιδιά γιατί είναι έγκλημα η εμπορία ανθρώπων και να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο θέμα της αντιμετώπισης, σωστά. Διότι καταρακώνει την ανθρωπινή αξιοπρέπεια, παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, υπονομεύει την ασφάλεια και την ανάπτυξη της οικονομίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, ως χώρα διέλευσης και παραμονής ανθρώπων που διακινούνται παράνομα, αλλά παγκοσμίως. Θέλουμε λοιπόν να ευαισθητοποιήσουμε σήμερα με αυτή την εκδήλωση τα παιδιά, να πάρουν ένα πρώτο μήνυμα και ακολουθεί μια ολόκληρη δράση στα σχολεία μέσα πάλι με τα παιδιά για να μπουν λίγο πιο βαθιά στο ζήτημα. Είναι οι μελλοντικοί πελάτες αυτού του συστήματος. Θέλουμε πολύ νωρίς να τα ευαισθητοποιήσουμε και να. Κάνετε να πάρα πολύ καλά, Κώστα, διότι το παιδί αυτό πρέπει να μάθει τώρα, από τώρα, ότι ο πελάτης έχει την ίδια ευθύνη και κάνει το ίδιο έγκλημα με την κοπέλα την οποία. Την εκδίδει το κύκλωμα. Ακριβώς. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, έχουμε κάνει τη μισή δουλειά. Ακριβώς. Ακριβώς. Πάμε στην πρόληψη λοιπόν, το πρώτο βήμα. Έτσι. Για να πάμε μετά και σε όλα τα άλλα που ακολουθούν. Για πέρα, τι θα κάνει εκεί, να έρθει κι άλλος κόσμος, ρε παιδί, τώρα που μας βλέπει. Να πούμε ότι σήμερα θα συμμετάσχουν στον αγώνα μπάσκετ που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά προσωπικότητες πανελλήνιας αλλά και διεθνούς εμβέλειας, βετεράνοι Έλληνες αθλητές και πρωταθλητές, αστέρες του NBA, δημοφιλείς καλλιτέχνες. Ενδεικτικά ονόματα γιατί θα ξεχάσουν μια λίστα μεγάλη γύρω στα 40 άτομα τα οποία θα συμμετέχουν. Καταρχήν έχουν έρθει από την Αμερική μόνο για την εκδήλωση μέσω της Αμερικάνικης Πρεσβείας η οποία συμμετέχει, είναι συνδιοργανώτρια της όλης αυτής της εκστρατείας. Ο Πέτζας Στογιάκοβιτς, πολύ γνωστός στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Ο Τρέισι Μάρεϊ, πολύ περισσότερα χρόνια επαγγελματίας, 8 ομάδες συγγνώμη έχει συμμετέχει στο NBA και η Άσλεϊ Ρόμπινσον, 8 χρόνια επαγγελματίας αυτή. Είναι ήδη εδώ.
συμμετέχουν στην εκστρατεία. Θα είναι μια εβδομάδα όπου θα γυρίσουν σε σχολεία και θα μιλήσουν για το θέμα σε σχολεία της Ελλάδας. Είναι ο Αλβέρτης, ο Ρετζιάς, ο Παπα-Νικολάου, ο Μπουντούρης, ο Πατής, ο Σαρκούς και Βίτσος. Ωστόσο, εσάς σας βλέπουμε εδώ πολιτικά. Εδώ βλέπω τις φίρμες μας. Δεν έχω προβλέψει να αλλάξω. Ωραία, να τον αποδεσμεύσουμε τον κύριο Παταπούγα και να συνεχίσουμε να σας εκπλήξεις. Να πάρει τη ζωή στο λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.